Η θάλασσα δεν έχει εξερευνηθεί ακόμα στο 100%. Για την ακρίβεια, λέγεται πως ο άνθρωπος έχει εξερευνήσει λιγότερο από το 5% αυτής. Αυτό αφήνει ένα μεγάλο ποσοστό της γης στο σκοτάδι. Άγνωστα πράγματα και πλάσματα που καραδοκούν σε βάθη που ο άνθρωπος δεν μπορεί να επισκεφθεί περιμένουν να ανακαλυφθούν, μα κάποια από αυτά δεν προορίζονται για τα ανθρώπινα μάτια. Σήμερα θα δούμε 5 φιαλτικές ανακαλύψεις που βρέθηκαν στα βάθη της θάλασσας. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε το ταξίδι σας στο άγνωστο. Αρχίζουμε με μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις ανακάλυψης ενός άγνωστου ζώου στη θάλασσα, κάτι που λίγο πολύ όλοι θα έχετε ακούσει. Το ιαπωνικό πλοίο ψαρέματος Zuiu Maru ανακάλυψε τα απομεινάρια από ένα παράξενο πλάσμα τον Απρίλιο του 1977. Το σώμα του πλάσματος βρισκόταν ήδη σε προχωρημένη αποσύνθεση όταν το ψάρεψαν και το πλήρωμα ήταν πεπισμένο πως αυτό που είχαν πιάσει επρόκειτο για ένα προϊστορικό πλησιόσαυρο. Του δώσαν το ψευδώνυμο Νέση. Παρόλο τον ενθουσιασμό τους όμως, το πλήρωμα αποφάσισε να πετάξει τα απομεινάρια του ζώου πίσω στη θάλασσα, μιας και υπήρχε φόβος να μολυνθεί η ψαριά της ημέρας από τη σαπισμένη σάρκα του. Τράβηξαν μερικές φωτογραφίες τις οποίες βλέπετε στο background και μάζεψαν δείγματα από το ζώο όπως κόκαλα, δέρμα και λίπος. Σήμερα τα απομεινάρια της Νέση παραμένουν αταξινόμητα, αν και ορισμένες αποδείξεις δείχνουν πως μπορεί να επρόκειτο για ένα καρχαρία προσκυνητή που βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση. Παρόλο που το πλάσμα φαίνεται να έχει κεφάλι που μοιάζει με αυτό του πλησιόσαυρου, είναι γνωστό πως το κεφάλι και τα σαγόνια του καρχαρία είναι αυτά που σαπίζουν πρώτα και μπορεί να το έδωσαν αυτό το σχήμα. Ωστόσο, πολλοί Ιάπωνες επιστήμονες είναι πεπισμένοι πως το πλάσμα που βρέθηκε εκείνη τη μέρα από το πλήρωμα του Zuiu Maru πρόκειται για κρυπτίδιο. Το 2009, αστροναύτες του Διεθνή Διαστημικού Σταθμού ανακάλυψαν δύο παράξενες κυκλικές τρύπες στον πάγο της λίμνης Μπάικαλ, την πιο παλιά, βαθιά και λιγότερο μελετημένη λίμνη γλυκού νερού που βρίσκεται στη Νότια Σιβηρία. Το τι ήταν αυτές οι 4,5 χιλιόμετρων σε διάμετρο τρύπες, στην 1642 μέτρων βάθους λίμνης, δεν μπορεί να εξηγηθεί, με επιστήμονες πιστεύουν πως θα μπορούσε να έχει να κάνει με την εμφάνιση ζεστού νερού από κάποια άγνωστη πηγή από τον πάτο της λίμνης. Πολλά ανεξήγητα γεγονότα συνδέονται με τη λίμνη Μπάικαλ, όπως μια αποστολή του 1977, όπου το υποβρύχιο Πάισις ανέφερε πως είχε χάσει όλη την ενέργειά του όταν συνάντησε ένα ξαφνικό δυνατό φως σε βάθος 1200 μέτρων μέσα στη λίμνη. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν πως μέσα στη λίμνη βρίσκεται κάποια βάση UFO. Κατά τη διάρκεια αποστολών το 2006 και 2007 στα βάθη του ωκεανού στο δυτικό Μπίμινι, χαρτογράφησαν τον πάτο της θάλασσας χρησιμοποιώντας ένα side scan sonar. Μια σειρά από ορθογώνια αντικείμενα ανακαλύφθηκαν σε βάθος 30 μέτρων. Ήταν όλα ευθυγραμμισμένα στην ίδια κατεύθυνση, σε ίσιες γραμμές. Οι ερευνητές ισχυρίστηκαν πως αυτές οι κατασκευές έμοιαζαν πάρα πολύ με κάποιες άλλες που βρέθηκαν στις ακτές της Κούβας. Σε κάποιες άλλες αποστολές σταλμένες από το BBC, οι κατασκευές αυτές μελετήθηκαν περισσότερο. Επρόκειτο για 50 πέτρινους ορούς, 13 μέτρα σε ύψος η κάθε μία, και σε βάθος που υπολογίστηκε πως είχαν χτιστεί το 10.000 π.Χ. Ένα υποθαλάσσιο Stonehenge που κανείς δεν γνωρίζει τον λόγο ύπαρξής του. Το 2001, επιστήμονες της NASA ανακάλυψαν μια μαγνητική ανομαλία στην 35 εκατομμυρίων ετών λίμνη της Ανταρκτικής με το όνομα Vostok. 1300 χιλιόμετρα από τον Νότιο Πόλο, αυτή η λίμνη με γλυκό νερό βρίσκεται κλεισμένη κάτω από 4 χιλιόμετρα πάγου. Γεωλόγοι πιστεύουν πως η ανομαλία αυτή παρέχει αποδείξεις για τη γεωλογική δομή της λίμνης, όπου ο φλοιός της γης είναι πιο αδύνατος. Τα σχέδια που είχαν να τρυπήσουν τον πάγο της λίμνης για να πάρουν δείγματα αναβλήθηκαν από αυτούς που δεν ήταν και τόσο πρόθυμοι να παρενοχλήσουν τα αρχαία, προϊστορικά αυτά νερά. Όμως, Ρώσοι επιστήμονες τελικά κατάφεραν να ανακαλύψουν μια ταξινόμητη μορφή ζωής που ζούσε σε ένα από τα δείγματα νερού που είχαν πάρει. Ανακάλυψαν το DNA ενός νέου βακτηρίου που δεν ταιριάζει με κανένα άλλο γνωστό είδος σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Σε κάνει να αναρωτιέσαι τι άλλο θα μπορούσαν να βρούνε αν συνεχίζει να πηγαίνουν όλο και πιο βαθιά στη λίμνη. Όμως δεν είναι η μόνη ανακάλυψη που βρέθηκε κάτω από τους πάγους της Ανταρκτικής. Το 2006 οι δορυφόροι της NASA ανακάλυψαν για μία ακόμη φορά βαρυτικές αλλαγές στην Ανταρκτική, μία νέα ανομαλία δηλαδή, κάτω από την παγωμένη λίμνη Wilkes αυτή τη φορά. Ερευνητές πιστεύουν πως κάτω από τα παγωμένα νερά βρίσκεται ένας κρατήρας με διάμετρο 243 χιλιόμετρα και βάθος 848 μέτρα. Λέγεται πως προκλήθηκε από την πρόσκρουση ενός αστεροειδούς και μπορεί να είναι η αιτία για το τέλος της τριαδικής περίοδου 325 εκατομμύρια χρόνια πριν. Το άγριο κλίμα της Ανταρκτικής και το στρώμα πάγου το έκανε δύσκολο να αποδειχθεί αν όντως υπήρχε κρατήρας εκεί κάτω, οδηγώντας πολλούς να κάνουν άλλες θεωρίες όπως ότι η ανομαλία αυτή είναι μια βάση UFO, μια πύλη για την κούφια γη ή μια μυστική βάση των Γερμανών από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά από μια δυνατή καταιγίδα στο νησί Στρόνσεϊ το 1808, που βρίσκεται στα νησιά Όρκνη της Σκωτίας, ένα γιγάντιο ερπετοφόρο πλάσμα ξεβράσκει στις ακτές. Σήμερα, σχεδόν 200 χρόνια μετά την ανακάλυψή του, τα απομεινάρια του πλάσματος παραμένουν ένα μυστήριο για τους βιολόγους. Σύμφωνα με την εμφάνισή του, το κτίνος του Στρόνσεϊ έμοιαζε πάρα πολύ με το πώς περιγράφουν το γνωστό σε όλους μας τέρας του Λόχνες.
Ο λαιμός ήταν μακρόστινος και αδύνατος, το ίδιο και η ουρά του, και είχε πιο πλατή σώμα με τρία ζευγάρια κοντά πόδια. Το πλάσμα είχε μια χέτη από αιχμηρά τριχίδια, τα οποία συνέχιζαν πάνω σε όλο το λαιμό του και μέχρι το τέλος της πλάτης του. Υποτίθεται πως το πλάσμα ήταν 17 μέτρα σε μάκρος, από το κεφάλι μέχρι την ουρά, και μπορεί να ήταν ακόμη μεγαλύτερο επειδή η ουρά του είχε σαπίσει. Το μέγεθος του αποκλείει τη συνηθισμένη δικαιολογία πως επρόκειτο για ένα καρχαρία προσκυνητή, μιας και ο μεγαλύτερος τέτοιος καρχαρίας που είχε ανακαλυφθεί στην ιστορία ήταν μικρότερος από 12 μέτρα σε μάκρος. Την περίοδο της ανακάλυψής του, η επιστημονική κοινότητα του Εδιμβούργου προσπάθησε να ταξινομήσει το ζώο στα βιβλία βιολογίας, μα απέτυχε και αποφάνθηκε πως δεν υπήρχαν αρκετές πληροφορίες γι' αυτό. Σήμερα, πολλοί ειδικοί της κρυπτοζωολογίας έχουν προσπαθήσει να εξηγήσουν το έριγμα του κτίνους του Στρόνσεϊ, μα λόγω του ότι δεν υπάρχουν φωτογραφίες, είναι μάλλον απίθανο να δοθεί ποτέ απάντηση σε αυτό το μυστήριο. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, έχετε μια υπέροχη μέρα.